συγκλονίζουν οι περιγραφές του ανακριτή του ΤΑΕΛΕΦ Κωσίας για τον μαρτυρικό θάνατο του 61χρονου Ντορόθιου Δημητριάδη στα Λατσά. Ο 35χρονος χτυπούσε το θύμα, το οποίο βρισκόταν πεσμένο στο πάτωμα, με μπουνιές στο πρόσωπο και κλωτσιές σε διάφορα μέρη του σώματός του. Το θύμα φώναζε να τον αφήσουν και προσπαθούσε να αμυνθεί χωρίς να προσπαθεί να χτυπήσει κανένα. Ο ανακριτής περιέγραψε την βάναυση επίθεση που δέχτηκε το θύμα αρχικά στο διαμέρισμα του υποπτού ζεύγους 35 και 31 ετών, από το οποίο ο Δημητριάδης ζήτουσε εξηγήσεις για καυγά που είχε νωρίτερα με την ανιψιά του. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του ζεύγους, ενώ το δεύτερο σε ηλικία μόλις 7 ετών κλήθηκε από τον πατέρα του να φωνάξει τους φίλους του που βρίσκονταν στην γειτονική πλατεία. Σε κατάσταση αμόκτα, 7 πρόσωπα χτυπούσαν επί ώρα ανελέητα τον 61χρονο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν εσωτερική αιμορραγία και να ξεψυχήσει 20 περίπου λεπτά αργότερα. Οι ύποπτοι τον έσαιρναν από τα πόδια στις σκάλες από τον πρώτο όροφο στην είσοδο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα το κεφάλι του να χτυπάει σε κάθε σκαλή. Το θύμα, ενώ ακόμη βρισκόταν στο έδαφος, συνέχισε να δέχεται γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και την κοιλιά. Το τελειωτικό χτύπημα το έδωσε ένας από τους δράστες όταν τον πάτησε με δύναμη στην κοιλιακή χώρα. Οι κινήσεις των υπόπτων καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα της περιοχής, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε το ΤΑΕΛΕΦ Κωσίας, κάποιοι εξ αυτών 3 ώρες μετά το άγριο έγκλημα πήγαν για μπύρες σε γειτονικό καφενείο. Οι ανακριτές έχουν επίσης στα χέρια τους οπτικογραφημένη κατάθεση από το μεγαλύτερο παιδί του ζεύγους, ενώ το δεύτερο παιδί δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση και κρίθηκε αναγκαίο να του παρασχεθεί στήριξη από παιδοψυχολόγο. Οι 7 υπόπτοι οδηγηθήκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για ανανέωση των διαταγμάτων κράτησής τους για ακόμη 5 ημέρες και δεν έφεραν έσταση στο αίτημα της αστυνομίας. Η υπόθεση αναμένεται να καταχωρηθεί ενώπιον του κακουργείου δικείου την ερχόμενη εβδομάδα, με την παραπομπή των υπόπτων σε απευθείας δίκη. Ήδη κάποιοι εξ αυτών άρχισαν να συνεργάζονται με την αστυνομία και αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας.